η ιστορία αυτού του κτηρίου αναδεικνύει αποκαλυπτικά γιατί η χώρα βιώνει τη σύγχρονη τραγωδία της. Κύριε Πρόεδρε, έλαχε η μοίρα ένας δικό μας παιδί, ένας άξιος συμπολίτης, ο Κυριάκος Παπασίδης, να είναι κεντρικά και να έχει την ευθύνη της διαχείρισης. Θέλω να σας δηλώσω με περίσσια ευθυξία, αποτυπώνοντας τη συλλογική συνείδηση όλων των αγροτών, ότι έχω μια αξιοθαύμαστη συνεργασία. Και η πιο ευτυχή συγκυρία είναι το ντόπιο. Το ντόπιο ανθρώπινο ποιοτικό δυναμικό που συγκροτεί και συνθέτει το τοπικό ΟΠΚΕΠΕ. Όπου η συνεργασία με τη γηγενή θεσμική κοινωνία είναι, θα έλεγα, πρωτοπορία για ολόκληρη την Ελλάδα. Και θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά για τη συνεργασία μαζί τους. Καλορίζικο. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ προσωπικά στον κύριο Αντιπρόεδρο, τον ΠΚΠ, τον κύριο Φίδη, και στον Πρόεδρο, τον κύριο Αποστολάκη. Καλωσορίζουμε έναν Βορειοελλαδίτη και καλωσορίζουμε και έναν Πελοποννήσιο. Ξέρει αεροπλάνα. Που ξέρει αεροπλάνα και που ξέρει και τι αξία έχει η περιφέρεια και τι αξία έχει η διοίκηση μιας περιφέρειας, καθότι υπήρξε ο ίδιος νομάρχης, ο ίδιος βουλευτής και ο ίδιος από μια δύσκολη και δύσβατη περιοχή, τη Λαγωνία. Κύριε Πρόεδρε, καλείστε στο βήμα και καλείστε να γενιάσετε το κτίριο. Καλώς ήρθατε κύριε Αντιπρόεδρε και καλώς ήρθατε κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Σεβασμιότητε, κοιτάξτε, δεν πρέπει να βγάλω κανένα πολιτικό λόγο εδώ. Αισθάνομαι όμως την ανάγκη σήμερα να σας καταθέσω ένα λόγο αληθείας και ένα λόγο ανθρωπιάς. Και θα σας πω τι εννοώ. Καταρχάς, σεβασμιότατε, ευχαριστώ για την παρουσία σας, τα καλά σας λόγια, τις ευλογίες σας και τις ευχές σας. Έχω την αίσθηση ότι απηχούν, όπως και αυτά που εξέφρασε ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Περιφερειάρχης, στην κοινωνική πραγματικότητα. Και θα ξεκινήσω κάπως ανάποδα. Εδώ από τα σύνορα της Ευρώπης και όχι μόνο της Ελλάδος, προς τα Ανατολά. Ξάφηκε μια πολύ ιδιαίτερη. Δεν θέλω να προκαλέσω κανέναν. Και σήμερα εδώ μιλώ και εξ ονόματος βέβαια και του Αντιπροέδρου και εκλεκτού φίλου και συνεργάτη του κ. Αλέξανδρου Φίδη και του κ. Παπασίδη, του Γενικού Διευθυντού. Ο άλλος Αντιπρόεδρος είναι στην Αθήνα. Θα πρέπει να σας πω ότι η απουσία των βουλευτών είναι δικαιολογημένη, διότι όπως ξέρετε έχει νομοσχέδιο, είναι ονομαστική κατηγορία. Γι' αυτό και περισσότεροι για του όμορφου νομού δεν μπορούσαν να παρασταθούν παρότι θα θέλανε. Μια και τα γραφεία του ΠΚΠ είναι περιφερειακή μονάδα εδώ, κύριε Περιφερειάρχε, και όχι μόνο για την Ροδόπη και την Κομοντινή. Και εδώ σα μιλώ και εξ ονόματος των εργαζομένων. Εγώ θεωρώ ότι η διοίκηση και οι εργαζόμενοι, γι' αυτό δεν θα του προσφωνήσω ιδιαίτερα, σα έχουμε καλέσει σήμερα εδώ για να σα δείξουμε την κοινή μα προσπάθεια. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Δημαρχό για όσα είπε. Δεν έχω λόγους να διαφοροποιηθώ σε τίποτα. Και θα παρακαλούσω το πρόσωπο του Δημάρχου αυτής της πόλης να δεχθεί όλοι όσοι είστε στην τοπική κοινωνία εδώ την ευχάριστη έκπληξη και τα συγχαρητήρια για αυτά τα οποία είδαμε σήμερα στην πόλη. Γιατί βρίσκονται εγώ να έρθω στην Κομοτηνή 20 χρόνια, 25 ίσως. Είδα μια τέτοια βελτίωση στην πόλη αυτή, αισθητική, ποιοτική. Δεν αναφέρομαι στο βιωτικό επίπεδο τη ζωή, αυτά αποτυπώνονται όλα. Που σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν συμβάλει και δεν τους γνωρίζω, στο να διαφοροποιηθεί τόσο θετικά μια τοπική, μια πόλη της ελληνικής επικράτειας, τόσο πολύ εντυπωσιακά μέσα σε αυτά τα χρόνια, έχω την εντύπωση ότι θα αναφέρεται σε πολλούς ανθρώπους, εσείς τους ξέρετε καλύτερα, δεν τους γνωρίζω. Αλλά στο πρόσωπο το δικό σας, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι αξίζουν τα συγχαρητήρια και για αυτούς τους οποίους έχετε διαδεχτεί και όσους έχετε κάνει κι εσείς και που εγώ δεν γνωρίζω.